Πεις κόσμο που δεν ξέρει πώς θα βγάλει τον επόμενο μήνα, που βλέπεις που τους κόβουν το ρεύμα, που πραγματικά αυτή τη στιγμή, ξέρεις, εμείς καθόμαστε εδώ, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτό με επηρεάζει και ναι, δεν είμαι πολύ καλά, όπως δεν είμαστε όλοι μας νομίζω. Έχεις εσύ και σαν οικογένεια γενικώς με τον κύριο Τριανταφυλόπουλο αλλάξει κάποια δεδομένα και στη δική σας καθημερινότητα προκειμένου να προσαρμοστείτε στα δεδομένα της εποχής? Εννοείται. Ή και από ψυχολογική πίεση και ανασφάλεια, γιατί ξέρεις, πολλοί αντιμετωπίζουν και αυτό. Άνθρωποι που ενδεχομένως δεν έχουν βιοποριστικό πρόβλημα, αλλά έχουν μία, πώς να το πω, συνείδηση και συνειδητότητα λίγο, ξέρεις, καταπιεσμένη από όλη αυτή τη μαυρίλα και τη δυσκολία που υφίσταται η κοινωνία. Ασφαλώς. Νομίζω ότι όλοι έχουμε κάνει περικοπές, και όχι μικρές, μεγάλες. Δεν μπορείς, δηλαδή, και να μπορούσες να μην κάνεις περικοπές, δεν θα ήθελες να σπαταλάς. Να ζεις αλλιώς. Ακριβώς. Χρήματα ή γενικότερο... οτιδήποτε. Έχεις ανασφάλειες για το μέλλον, για το μέλλον των παιδιών σου, για το τι θα σπουδάσουν, πώς θα εξελιχθούν, αν η Ελλάδα θα μπορέσει να τα αναγνωρίσει, να τα αξιοποιήσει, σαν για παιδιά και μυαλά. Δεν ξέρω αν θα σου φανεί περίεργο. Γιατί εσύ μην ξεχνάς ότι έχεις και πολλά στοιχεία και από τη γερμανική πραγματικότητα, ναι, που είναι πολύ διαφορετική, η αλήθεια είναι. Είναι διαφορετική από τη μία μεριά, από την άλλη υπάρχει και εκεί μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που ζουν από το κράτος. Θα μου πεις τουλάχιστον το κράτος τους δίνει κάτι, αλλά δεν είναι τα πράγματα και εκεί τόσο ρόδινα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν έχω ανασφάλεια εγώ. Θα σου πω, είμαι γενικά άνθρωπος που δεν έχω πολλές ανασφάλειες. Όταν νιώθεις ότι στέκεσαι στα πόδια, εγώ για να είναι τα παιδιά μου καλά, την όποια δουλειά, πραγματικά το λέω. Και γι' αυτό δεν έχω αγωνία ή άγχος για το μέλλον των παιδιών, γιατί ξέρω ότι μπορεί, ας πούμε, αύριο να μην είμαι στην τηλεόραση. Θα πήγαινα να δουλέψω και την όποια δουλειά για να μπορέσω να προσφέρω ό,τι μπορώ περισσότερο στα παιδιά μου. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι και η μεγαλύτερη κληρονομιά που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για τον εαυτό του, αυτή η εσωτερική ασφάλεια. Ναι, ότι στέκεσαι στα πόδια. Ότι μπορείς να σταθείς στα πόδια σου σε όλες τις συνθήκες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η ώρα βλέπω ότι πάει 2. Ξέρω ότι πρέπει να σε αποδεσμεύσω, γιατί έχεις και την εκπομπή σου. Έχω μία εκπομπή στις 5. 5 η ώρα. Πολύ ωραία. Διάρκεια. 2 ώρες. Πολύ ωραία. Ένα μαγκαζίνο 2 ώρο. Μαγκαζίνο Life είναι το όνομα. Ναι, σε περιμένω. Το συμφωνήσαμε. Θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω που είσαι κοντά μας. Ήταν μεγάλη χαρά και η επόμενη συνέντευξη θα γίνει σε δικό σας πλατό. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κιμ, και να δώσεις και πολλά φιλιά και στο Μάκη. Λοιπόν, πρωτού φύγει η Κιμ, για να της δώσουμε και τη δυνατότητα να φύγει άνετα, προτείνω να πάμε να δούμε με την Δήμητρα.